Ήταν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν το μεγάλο φορτηγό ψυγείο που εκινείται στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση στη Λάρισα, για άγνωστους λόγους, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, επίσης φορτηγό, μικρότερου βάρους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το μικρό φορτηγό εξφενδονίστηκε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος, ένας τροχονόμος κατευθυνόταν προς την υπηρεσία του. Έτσι, ειδοποίησε αμέσως την τροχέα, η οποία επιλήφθηκε του περιστατικού. Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι οι επιβαίνοντες στα φορτηγά δεν έπαθαν τίποτα. Επιτόπου, έσπευσαν και οι εργαζόμενοι της αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, αφού στο οδόστρωμα είχαν σκορπίσει διάφορα αντικείμενα τα οποία μετέφερε το μικρό φορτηγό. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού, στα 5 χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο της Νέας Εφέσου, σημειώθη το ατύχημα που βλέπετε πίσω μου. Το συγκεκριμένο φορτηγό χτυπήθηκε από ένα άλλο φορτηγό με αποτέλεσμα να το παρασύρει και να περάσει με πολύ μεγάλη ένταση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Αμέσως επιλήφθηκε η ελληνική αστυνομία αλλά και οι άνδρες αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το ευτυχές είναι ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματίας από τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Για αρκετή ώρα η κίνηση των οχημάτων γινόταν με πολύ μικρές ταχύτητες στο σημείο του ατυχήματος.